Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα από τα Χανιά, καλησπέρα από την Κρήτη και βεβαίως ένα νησί το οποίο έχει πολλά θέματα ανοιχτά. Τα γνωρίζετε φαντάζομαι και έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και με το νησί κύριε Παπαδάκη. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη κυρίως με τον τουρισμό και τις παθογένειες αυτού. Και ως Ευρωβουλευτής τα γνωρίζετε και ακόμη καλύτερα πιστεύω. Ναι, κοιτάξτε, νομίζουμε το παράδειγμα του τουρισμού είναι ενδεικτικό. Και είναι ενδεικτικό γιατί ενώ υπάρχει, θα λέγαμε, το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο και στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις και στα έσοδα των μεγάλων ομίλων, την ίδια ώρα, τα προηγούμενα χρόνια θα θυμάστε ότι υπήρχε μια συζήτηση ότι μέσα από αυτήν την ανάπτυξη θα έρθει και για τους εργαζόμενους ένα κέρδος, θα κάποια στιγμή και αυτοί θα ζήσουν μέσα σε ευημερία. Άρα λοιπόν έπρεπε να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης της κερδοφορίας των ομίλων του τουρισμού. Αυτό που αποδείχθηκε με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τώρα για παράδειγμα που υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εργαζομένους και στον τουρισμό και στον επισιτισμό, η εργοδοσία προτιμά να φέρει με σύγχρονο δουλεμπόριο από τρίτες χώρες παρά να αυξήσει μισθούς με ροκάματα, να έχει συλλογικές συμβάσεις. Αυτά τα λέμε λοιπόν γιατί μπορεί να πλέον να συνειδητοποιηθεί ότι αυτή, για παράδειγμα αυτό το τετράμινο η χώρα μας διάγει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω, είναι τριπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα λέμε αυτά λοιπόν που βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι ενώ η οικονομία πάει του φέκι, πάει πολύ καλά, ο λαός μας βυθίζεται στη φτώχεια. Την ίδια ώρα έχει να αντιμετωπίσει αυτό το όργιο της ακρίβειας που μάλιστα προχθές ανακοίνωσαν οι ενεργειακοί όμιλοι ότι οι αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος θα είναι ως και 70%. Δηλαδή πρακτικά σημαίνει ότι ο λαός μας θα βάλει στο ράφι τώρα το καλοκαίρι με τέτοιες θερμοκρασίες θα βάλει στο ράφι αυτό, μια και το αναφέρατε, πώς εξηγείτε, διότι το χρηματιστήριο ενέργειας, φορείς κρατικοί και πολιτιακοί, διατείνονται ότι είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή το ενεργειακό χρηματιστήριο. Εσείς πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση που λέει χρηματιστήριο της ενέργειας και το ρεύμα χρηματιστηριακό προϊόν. Και να ανεβαίνει και να κατεβαίνει η τιμή του. Και όποιο λογαριασμό και να πάρεις πράσινο, μπλε ή κίτρινο, να πληρώνεις και να θησαυρίζουν οι όμιλοι. Αυτά τα στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε επί της ουσίας και νομιμοποίησε το χρηματιστήριο της ενέργειας και η Νέα Δημοκρατία που το τρέχει. Αυτά τα λέμε λοιπόν ότι μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λεγόμενη πράσινη μετάβαση με το πανάκριβο LNG που φέρουν οι εφοπλιστές από την Αμερική και μάλιστα είναι επιζήμιο για το περιβάλλον γιατί εκλείεται μεθάνιο μέσα από αυτή τη διαδικασία και ταυτόχρονα οι κυρώσεις που δεν έπληξαν τελικά τον Πούτιν αλλά τον ελληνικό λαό και όλα αυτά που σημαδεύουν τους υψηλούς φόρους που είναι από το 25% στα βασικά τρόφιμα μέχρι το 50% στα καύσιμα είναι η ουσία της, θα λέγαμε, της ακρίβειας μαζί με τους καθυλωμένους μισθούς που είναι 27% κάτω ο μέσος μισθός από το 2009. Άρα λοιπόν είναι μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Παπαδάκη, εσείς είστε μέλος της Ευρωβουλής. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια έγινε προσπάθεια από δική σας πλευρά ούτως ώστε να αλλάξει αυτή η πολιτική και αν δεν αλλάξει, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το εξής? Μα ακριβώς αυτό έχουμε τους δύο κόσμους. Δηλαδή όλα τα άλλα κόμματα στήριξαν, ψήφισαν, συνδιαμόρφωσαν και εξοράησαν μάλιστα μια πολιτική καθησυχάζοντας ότι με την πράσινη ανάπτυξη της ΑΠΕ και με την κατάργηση του λιγνίτη θα έχουμε όλα αυτά, θα έχουμε φτηνή ενέργεια και θα έχουμε φτηνά προϊόντα. Με την κοινή αγροτική πολιτική όλες αυτές οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις και οι κανονισμοί τους ψηφίσαν όλα τα άλλα κόμματα και μόνο το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και τα καταψήφισε αυτά και έγκαιρα προειδοποίησε και άνοιξε πόλεμο με αυτά τα ζητήματα προειδοποιώντας το λαό μας ότι ακριβώς αυτός ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δρόμος αυτών των κατευθύνσεων μόνο βάσανα
και ακρίβεια και αδιέξοδα θα φέρει. Και νομίζουμε ότι πλέον έχει επιβεβαιωθεί, γιατί το μόνο το ΚΚΕ εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τεκμηριωμένα αναδεικνύει ότι αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να βγάλει σε φιλολαϊκή οδό, ίσα-ίσα θα φέρνει νέα αδιέξοδα. Και από αυτή τη σκοπιά σήμερα έχουμε ταυτόχρονα δύο πολέμους που διεξάγονται στην Ουκρανία και, με τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Η χώρα μας είναι πλεγμένη μέχρι τα μπούνια και βεβαίως η χώρα μας ταυτόχρονα σπαταλά 500.000 ευρώ την ημέρα για φρεγάτα εκεί και την ίδια ώρα λένε στο λαό μας ότι δεν έχουμε για μισθούς, δεν έχουμε για νοσοκομεία, δεν έχουμε για την ανακούφιση από την ακρίβεια. Άρα, λοιπόν, αυτός πιστεύετε ότι είναι και ο λόγος που διαπιστώνεται μια γενικότερη απαξίωση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς από πλευράς Ελλήνων πολιτών, μπορεί να πούμε και Ευρωπαίων πολιτών? Μα δεν είναι απλά απαξίωση, είναι δυσαρέσκεια που εκφράζεται, για παράδειγμα, μόνο το 38% έχει θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, που δείχνει δηλαδή ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού είτε διαφωνεί, είτε δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε προβληματίζεται και ανησυχεί. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, από όλα τα άλλα κόμματα, τη θάλασσα των χειροκροτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίζουν, στηρίζουν τα πάντα και τα ωρεοποιούν, μόνο το ΚΚΕ είναι η δύναμη που θα του πει την αλήθεια, που την επόμενη μέρα θα έχει ευρωβουλευτές που θα τον ενημερώνουν, γιατί όλους τους υπόλοιπους δεν θα τους έχει εμπιστοσύνη, γιατί στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόνο το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκφραστεί αυτή η δυσαρέσκεια, όχι με αποχή, όχι με παρκάρισμα, δηλαδή σε μια ψήφο η οποία θα είναι εύκολα ερμηνεύσιμη από τον καθέναν ανάλογα με τα συμφέροντα το βράδυ των εκλογών και από εδώ παν και άλλοι, αλλά να δοθεί ένα μήνυμα με ισχυρό ΚΚΕ ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να κοντίνει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα να αποδυναμωθούν και τα σενάρια δήθεν μιας προοδευτικής κυβέρνησης, που επί της ουσίας είναι αυτές οι δυνάμεις που έφεραν καβάλα στάλογο την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα και η ακροδεξία έχει τις δικές της ευθύνες, γιατί όχι μόνο συγκυβέρνησε στη χώρα μας και έφερε μνημόνια και αντιλαϊκά μέτρα, αλλά με διάφορες εκδοχές και από το λαός του, που από τότε ήταν ο κύριος Βελόπουλος που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι και σήμερα που έχει ψηφίσει στην Ευρωβουλή και την κοινή αγροτική πολιτική. Άρα λοιπόν, ναι. Κλείνω με αυτό. Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν και στην Ελλάδα με τις απεργίες, τα αγροτικά μπλόκα, τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, αυτές που αποτυπώθηκαν και σε όλη την Ευρώπη, μπορούν να εκφραστούν με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα, για να είναι δυνατός ο λαός για να τους αντιμετωπίσει, γιατί όλοι οι βραχνάδες θα είναι εδώ την επόμενη μέρα και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Και με αυτό σας το μήνυμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας.